Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να το πρώτο ξεκινήσουμε όλο αυτό. Οπότε θα κάνω το πολύ απλό και θα το πετάξω πάνω σου. Θα σου ζητήσω να μας συστηθείς λίγο για να μας πεις πώς έφτασες να είσαι ένας από τους δημιουργούς μιας παγκόσμιας τρέλας, φαινομένου ή τέλος πάντων σίγουρα κάτι πολύ αγαπημένο σε πολλούς. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Σταμάτης. Είμαι και εγώ ένας σχεδιαστής στην ομάδα που σχεδιάζει το Ninjago και τα παιχνίδια της Lego για το Ninjago. Βρέθηκα εκεί έχοντας το βίωμα ότι ξεκίνησα και εγώ να παίζω με Lego μικρός. Κάποια στιγμή στη ζωή μου σταμάτησα βέβαια, αλλά πάντα μου είχε μείνει αγάπη για τα Lego. Και κάποια στιγμή όταν μου δόθηκε η αφορμή να τολμήσω κάτι νέο στη ζωή μου, για να μπορέσω και εγώ να προχωρήσω και να δημιουργήσω. Η πρώτη σκέψη ήταν ακριβώς αυτή, τι θα μ' άρεσε να κάνω, και λέω ότι θα μ' άρεσε να ασχοληθώ με τα Lego. Και έτσι τόλμησα και βρέθηκα και εγώ στη Lego. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίλημα και ένα διέξοδο που μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει πολλοί εκεί έξω ή να αντιμετωπίζουν ακόμα αυτή τη στιγμή. Το δεν έχω βρει τον εαυτό μου και το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, ή μπορεί να το έχω βρει και να μην έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για εκείνη την περίοδο και στιγμή της ζωής που αποφάσισες. Ίσως επειδή μεγάλωσα με τα Lego ή μου αρέσαν τα Lego επειδή το είχα σαν μέρος της προσωπικότητάς μου αυτό, το να δημιουργώ, να φαντάζομαι πράγματα και να δημιουργώ. Και το είχα αυτό και έτσι σπούδασα στη σχολή στη Σύρο στο βιομηχανικό σχέδιο, μηχανικό σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων που λέγεται το τμήμα. Ήθελα να το κάνω, αλλά φανταζόμουν ότι θα κάνω σε computer games, θα κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου. Δεν είχα φανταστεί ποτέ τα παιχνίδια. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν είχα φτάσει κι εγώ σε μια δυσκολία του πώς προχωράμε, ήταν είχε ξεκινήσει η κρίση όταν τελείωσα τη σχολή, πώς, τι θα κάνω, πού πας, τι γίνεται, ας πούμε. Και εκείνη τη φάση, να είναι καλά ο αδερφός μου, ο οποίος μου πετάει και μου λέει: σκέψου, Δημήτρη, τι θα γούσταρες να κάνεις στη ζωή σου, θα σ' άρεσε και θα σε έκανε ευτυχισμένο να κάνεις κάθε μέρα στη ζωή σου. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε, ας πούμε, η σκέψη ότι τα Lego, γιατί είναι. Τα θυμόμουν ως κάτι πολύ ευχάριστο, ως κάτι πολύ δημιουργικό, κάτι που με εκφράζει και μου ταιριάζει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν η αφορμή να κοιτάξω στη Lego, να δω τι έχουν θέσει εκεί πέρα, να κάνω την αίτηση και να καταλήξω, ας πούμε, σε αυτό το χώρο. Και καταλήγεις σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω, είναι μακρά η διαδικασία συνέντευξης κοντά στους 4 μήνες, νομίζω, έκανα την όλη σκέψη αυτή κάποια μέσα το Αυγούστου το 2015 και Ιανουάριο του 2016, πρώτες μέρες, πρώτη εργάσιμη μέρα του Ιανουαρίου, βρέθηκα στη Δανία σε ένα χώρο που δεν είχα ξαναδεί ποτέ, με την ελπίδα ότι, με τη χαρά, ας πούμε, ότι κάνω κάτι καινούριο, κάτι που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τόλμαγα να κάνω. Ένα βήμα έξω από την comfort zone μου, έξω από το χώρο μου, έξω από το χώρο που μεγάλωσα, την οικογένεια και όλα, μια τελείως διαφορετική αρχή και μια τελείως διαφορετική πορεία. Μήπως είχες απλά συχτηρήσει από τα σαραντάρια που βάραγε εδώ τον Αύγουστο και λες πρέπει να πάω κάπου που να κάνω πιο πολύ δροσιά. Μπορεί να με χτύπησε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κακό χτύπημα αυτό. Σίγουρα όχι. Και προτού φτάσουμε στην ζωή ενός σχεδιαστή Lego, θέλω να κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι της απόφασης του να πας στην Δανία και έτσι την πρώτη ίσως περίοδο εκεί, αν υπήρξε δυσκολία στην προσαρμογή. Δεν είχα κάτι να χάσω και ήταν μια ευκαιρία, ας πούμε, πολύ, πολύ κοντά σε αυτό που με εκφράζει, αυτό που ήταν αυτός μου. Τόλμησα λοιπόν και νομίζω ότι η πρώτη τόλμη ήταν να πω ότι πάω εκεί για ένα χρόνο και ό,τι γίνει. Μπορεί να μην βγει, αλλά θέλω στη ζωή μου να του έχω δώσει την ευκαιρία να το προσπαθήσω. Δεν ήμουν, το εξωτερικό το σκεφτόμουν, αλλά δεν είναι και εύκολο να σηκωθείς, να φύγεις από το σπίτι σου, από τους ανθρώπους, τους φίλους σου. Είναι μια απόφαση πολύ ακραία. Μπορώ να πω ότι ήταν εντυπωσιακό μπαίνοντας, ας πούμε, στο κτίριο της δουλειάς για πρώτη φορά. Και ακόμη και τώρα, όταν σκέφτομαι, γίνεται καθημερινότητα. Βρίσκεσαι ξαφνικά σε ένα χώρο που λες, wow, πώς βρέθηκα εδώ. Φαίνονται όλα. Πώς θα ήταν σε ένα παιδί που μπαίνει σε ένα καινούριο χώρο, φαίνονται όλα τεράστια. Αρχικά. Μετά μπαίνει εκεί και με την καθημερινότητα μικραίνει αυτό, γιατί γίνεται πιο οικείο, το ζει κάθε μέρα, έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι σου, αλλά είναι πολλές φορές που
πηγαίνοντας, ας πούμε, στο χώρο που έχουμε τα κομμάτια εμείς, για να πάρω κάποια πράγματα που χρειάζομαι, να πάω στο γραφείο μου, να κάνω το σχεδιασμό και να φτιάξω το σετ, που σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Σκέφτομαι το πώς ένιωσα την πρώτη φορά που βρέθηκα σε αυτό το χώρο και λέω, πώς βρέθηκα εδώ, τι κάνω εδώ. Για σένα ήταν διαφορετικό αυτό που είχες σκεφτεί ότι θα κάνεις με αυτό που έκανες τελικά? Έχει μια πολύ ωραία διαδικασία η Lego για τις... στη διαδικασία του να φέρουν εργαζόμενους πάνω. Σου δίνουν μια ευκαιρία να περάσεις κάποιες δύο μέρες σε δικό τους χώρο που βλέπεις ότι όντως μπορείς να το κάνεις αυτό. Mm. Ότι παίρνεις τυχαία κομμάτια και να φτιάξεις κάτι. Έχει δηλαδή μια διαδικασία που σου δίνει τη σιγουριά ότι τα κατάφερα εκεί. Τους άρεσαν αυτά που έκανα, με πήρανε στη δουλειά και ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι πας και λες θα τα καταφέρω, να έχεις αυτή την αμφιβολία. Σίγουρα είναι τόσο διαφορετικό, ας πούμε, και κάθε φορά που φτιάχνω κάτι καινούριο, που ξεκινάω κάτι καινούριο, πάντα έχω αυτή την αμφιβολία. Μπορώ να το ξανακάνω. Ωραία, το έκανα μέχρι εδώ. Μπορώ να το ξανακάνω. Μπορώ να κάνω κάτι το οποίο θα τελειώσει και θα είμαι περήφανος που το φτιάξα. Και μέχρι τώρα έχει βγει. Ακόμη και όταν νιώθω τη δυσκολία σου, λέω θα βάλω το πρώτο του βλάκι. Στο επίπεδο αυτό του να δημιουργήσω κινούμενους ήρωες από αυτό το πράγμα, κάτι πάρα πολύ μοναδικό στο να ξεκινήσει το μυαλό σου να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Μας δίνεται η αφορμή, ειδικά με το Ninjago, λόγω της σειράς, ότι σκέφτεσαι, ξεκινάς, ας πούμε, να σκέφτεσαι μια ιστορία, να φαντάζεσαι μια ιστορία του πώς θα σου άρεσε, ας πούμε, αυτοί οι χαρακτήρες να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, τι καταστάσεις θα ήθελες να. Ενδεχομένως να βρίσκεσαι κι εσύ σε ένα φανταστικό κόσμο, ας πούμε, και πώς μπορείς αυτό να το περάσεις στους χαρακτήρες που φτιάχνεις. Τι μηχανή, πώς θα σου άρεσε εσένα, αν έχεις μια σούπερ μηχανή, ας πούμε, έναν δράκο, πώς θα σου άρεσε να είναι αυτό. Ας πούμε, είναι έτσι μια διαδικασία που είναι πολύ προσωπική και επειδή είμαστε όλοι, ας πούμε, με ένα ενδιαφέρον για τη φαντασία, για τα παιχνίδια, για όλα αυτά που συναντάει κανείς, ας πούμε, και στο Ninjago. Είναι πολύ προσωπικά μας και είναι όντως σαν να είμαστε παιδιά όταν τα σκεφτόμαστε και όταν τα εκτελούμε. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον κόσμο. Η έμπνευσή σου, από πού προέρχεται, πώς η δημιουργικότητα του καθενός έρχεται και κουμπώνει πάνω σε αυτό το storyline, αυτού του τρελού κόσμου. Ναι, εμένα τα δικά μου τα βιώματα έχουν, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι υπότες από μικρός. Με σπαθιά και τέτοια. Μετά από τους υπότες είχα ενδιαφέρον και για τους νίντζα και για τους σαμουράι, που είναι κάτι ενδιάμεσο. Μ' αρέσουν οι δράκοι, μ' αρέσει οτιδήποτε έχει φαντασία, πράγματα που μπορεί να κλείσει τα μάτια σου και να σε ταξιδέψουν αλλού. Μετά από εκεί και πέρα, αυτά όλα περνάνε γιατί όταν φτιάχνεις κάτι, λες πώς θα μου άρεσε εμένα, τι θα ήθελα εγώ να δείξω στον κόσμο ότι θα μου άρεσε. Και έχοντας, ας πούμε, και μια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, μπορείς να πεις ότι θα σ' αρέσει και σένα, γιατί ξέρω ότι εμένα έχω βάλει την καρδιά μου σε αυτό. Τώρα, ως προς την ομάδα ολόκληρη, όλοι, επειδή ο καθένας έχει λίγο διαφορετικά πράγματα που τον ενδιαφέρουν πιο πολύ, όλοι έχουμε ένα σύνολο πραγμάτων, ας πούμε, οι ταινίες, η φαντασία και όλα αυτά είναι κάτι που προσπαθούμε να το περάσουμε εμείς και στα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι το να εκπαιδεύεται κανείς στην αισθητική του. Συμβαίνει υποσυνείδητα κυρίως, αλλά είναι κάτι που όταν άλλος συνηθίσει να βλέπει πράγματα ωραία, μπορεί να στη ζωή του αυτό να τον βοηθήσει να έχει ωραίο περιβάλλον γύρω του, να φροντίζει, ας πούμε, τα πράγματα που έχει γύρω του να του δημιουργούν ωραία αίσθηση. Παράλληλα, φαντάζομαι ότι αυτός ο δημιουργικός κόσμος λειτουργεί και ως από τη μία αφορμή να εμπνευστείς χωρίς όρια, αλλά την άλλη έχει και τους περιορισμούς που έχει ό,τι πρέπει να καταλήξει στα χέρια ενός παιδιού. Ναι. Αυτό είναι ένα... Είμαι τυχερός και το βλέπουμε και σε κάποιους συναδέλφους. Όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη σχεδίαση, είναι, μπορώ να πω, είτε έφυτο, είτε το ανακαλύπτεις μέσω των σπουδών σε αυτό το χώρο, ότι κάποιες φορές το τέλειο δεν είναι αυτό που είναι μορφολογικά τέλειο. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το οποίο το φτιάχνεις πρέπει πρώτα και κύρια να είναι ωραίο παιχνίδι. Πρέπει να είναι ένα ανθεκτικό παιχνίδι. Μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, μιας παραγωγής που έχει κάποια budget, έχει κάποια όρια και κάποιες περιορισμούς για ασφάλεια, για ποιότητα, για. Προσπαθείς λοιπόν να κάνεις το τέλειο παιχνίδι
είναι ο τέλειος συνδυασμός μεταξύ της δικής σου ιδέας και αυτό που θα ήθελες ιδανικά να κάνεις με αυτό που πραγματικά στον πραγματικό κόσμο και στα πλαίσια της ποιότητας, ας πούμε, που θέλει η Lego να έχει για τα παιχνίδια της. Είναι ουσιαστικά ο στόχος μας, είναι ο πιο καλός συνδυασμός αυτών των πραγμάτων. Μιλώντας λοιπόν για όλη αυτή τη δημιουργική διαδικασία, θέλω να μας μιλήσεις λίγο ή να ρίξεις λίγο φως πάνω στην όλη διαδικασία, ξεκινώντας από τις πρώτες ιδέες που μπορεί να έχετε εσείς για να φτάσουμε να βλέπουμε αυτό το τεράστιο brand name που λέγεται LEGO Ninjago. Εμείς ξεκινάμε κάνοντας, ας πούμε, σαν ομάδα της LEGO στο LEGO Ninjago, ξεκινάμε να σκεφτόμαστε πού θα ήταν ένα ωραίο μέρος, ας πούμε, να είναι η επόμενη περιπέτεια των Ninja, τι κακούς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, κακούς που θα μπορέσουν όντως να είναι ένα challenge για τους Ninja, που θα πρέπει όντως να μεγαλώσουν σαν χαρακτήρες μέσα από την ιστορία και να το ξεπεράσουν. Που είναι το βασικό, ας πούμε, hero journey, και ο καθένας μας, ας πούμε, πρέπει να βρει και να ξεπεράσει κάποια όρια για να μπορέσει να φτάσει στο επόμενο επίπεδο. Φτιάχνοντας ιστορίες, μετά βλέπουμε τι αρέσει στα παιδιά, τεστάρουμε και μαζί τους, παίρνουμε και συνδυάζουμε πράγματα που μπορεί να δουλεύουν ή να μην δουλεύουν με άλλα πράγματα και κάποια στιγμή αποφασίζουμε ότι αυτό είναι όντως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και θα είναι cool, θα αρέσει, θα έχει ενδιαφέρον και αγωνία και απ' όλα. Και μετά από εκεί πέρα ξεκινάμε φτιάχνοντας κάποια concept σε αυτό, τα οποία μετά πηγαίνουν στους σεναριογράφους και στο στούντιο που ασχολούνται με τη σειρά και μπορούμε να τη συνδυάζουμε και να έχουμε ένα μπρος πίσω, ας πούμε, το οποίο καταλήγει μετά να έχει το ενδιαφέρον, ας πούμε, που προκαλεί τον Ninjago. Με όλα αυτά που περιγράφεις, δεν μπορώ πάνω να φανταστώ ένα ατελείωτο playroom το οποίο όσο προχωράει η ιστορία τόσο πιο πολύ εμπλουτίζεται με χαρακτήρες και αντιπάλους. Κάπως η παιδική πλευρά όλων μας, ας πούμε, αναδύεται μέσα από αυτό. Πόσο μάλλον φαντάζομαι όταν βρίσκεσαι στο επίκεντρο αυτού του πράγματος. Είναι πολύ τέτοιο. Πολλές φορές, ας πούμε, το έχουμε σαν αρχή, ας πούμε, σαν συνήθεια, σαν επιθυμία να κάτσουμε κάτω στο πάτωμα, στο χαλί, μέσα στο γραφείο, να παίξουμε, να δοκιμάσουμε τα παιχνίδια, να κάνουμε πιου-πιου και οτιδήποτε, να πετάξει. Έφτιαχνα κάποια στιγμή ένα σετ που ήταν μια μινιατούρα μιας αγοράς, ας πούμε, ασιατικού τύπου, όταν ήταν για την ταινία του Ninjago. Και είχα ένα φίλο ο οποίος δούλευε και έφτιαχνε του Κάι το μεγάλο το ρομπότ και παίρναγε και έκανε έτσι και μου διάλαγε την πόλη. Αλλά έχει το ενδιαφέρον του και αυτό, γιατί είναι όντως ότι προσπαθούμε και εμείς να μείνουμε σε αυτό το κλίμα για να μπορούμε αυτά που θα φτιάξουμε όντως να έχουν ψυχή και όντως να προκαλούν χαρά. Δηλαδή, άμα φτιάχνεις, ας πούμε, έχω εγώ κάτι δράγκους που έχω φτιάξει και έρχονται οι άλλοι που το βλέπουν και του συμπεριφέρονται σαν να είναι ένα ζωντανό πλάσμα, του κάνεις έτσι στο πηγούνι ή τέτοιο, ας πούμε, δείχνει ότι αυτό που έχεις όντως κάνει έχει μια ψυχή δική του, την οποία, ας πούμε, θα την πάρουν μετά για τα παιδιά και θα το δούνε αντίστοιχα. Πόσο μάλλον τα καταφέρουν οι ενήλικοι, ας πούμε, να το βλέπουν έτσι, πόσο μάλλον ένα παιδί. Ναι, γιατί ο καθένας επενδύει κομμάτι ίσως της δικής του ψυχής σε αυτό. Θα σε πάρω από το θεωρητικό και θα σε πάρω λίγο στο πιο πρακτικό. Κάθε μοντέλο ή μακέτα, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή. Μοντέλο είναι ο όρος στο επίσημο, ας πούμε. Okay, οπότε θα σε πάω σε λίγο κάτι πιο πρακτικό. Κάθε δικό σου μοντέλο, πόσα τουβλάκια ή κομμάτια μπορεί να περιέχει? Συνήθως ξεκινάμε, η διαδικασία στη LEGO είναι ότι ξεκινάς με κάτι μικρότερο, τα οποία είναι καμιά κατοσταριά κομμάτια, ας πούμε, χοντρά-χοντρά, ώστε να συνηθίσεις τη διαδικασία, γιατί έχεις να μάθεις πάρα πολλά. Είναι το δικό μας το κομμάτι, πέρα από το παιχνίδι, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγή. Όλη η παραγωγή βασίζεται στο τι κάνουμε εμείς. Οπότε αρχίζεις να μαθαίνεις τους περιορισμούς της αλυσίδας παραγωγής, όλα τα παράπλευρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος περιορισμός αυτά που φτιάχνουμε να ανταποκρίνονται στις ηλικίες για τις οποίες τα φτιάχνουμε. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, το πιο προχωρημένο παιχνίδι, ας πούμε, έτσι είναι κάπως και με εμάς τους σχεδιαστές. Ξεκινάς από κάτι μικρό και σταδιακά πηγαίνεις στο πιο πολύπλοκο, ας πούμε. Και τώρα είναι τα μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, που έχω κάνει, είναι χιλιάδες κομμάτια. Το οποίο σε φυσικό μέγεθος αρχίζουν να γίνονται ενδιαφέροντα. Ναι. Αρχίζει να θες να το χαϊδέψεις. Ναι.
Πορεία από εδώ και πέρα του Ninjago μετά την τεράστια αποδοχή της ταινίας, ναι, μετά, αν μπορείς και όσο μπορείς να μας αποκαλύψεις, ναι, τι έρχεται. Εμείς τώρα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι σε έναν κόσμο πια που είναι συνηθισμένη η νεολαία και τα παιδιά κυρίως, όλο και περισσότερο, ας πούμε, που είναι ο ηλεκτρονικός κόσμος. Είναι μια προσπάθεια να δούμε γιατί μπορούμε να κάνουμε όντως πάρα πολλά πράγματα με τον Ninjago. Όλα γίνονται και τίποτα δεν είναι απίθανο. Έχουμε πάει στο φεγγάρι, έχουμε πάει οπουδήποτε. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να δούμε τι θα είναι το πιο ενδιαφέρον. Πώς μπορούμε όντως να βάλουμε τους νίντζα σε καταστάσεις που και ωραίες θα είναι να τις βλέπει κανείς και θα ήθελε να τις ζήσει. Πώς σκέφτεσαι πια τη δική σου δημιουργικότητα και τη δική σου απασχόληση? Εγώ μαθαίνω, νομίζω ότι κάθε μέρα μαθαίνω και περισσότερα. Δηλαδή, ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήμουν πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου. Φοβόμουν πολύ ότι δεν είμαι επαρκής. Έλεγα ότι ναι, οκ, μ' αρέσει να ζωγραφίζω, μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα, αλλά δεν νιώθω σίγουρος ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν ένιωθα ότι θα μου πει κάποιος εμένα, θέλω να μου κάνεις αυτό και να αναλάβω την ευθύνη και να πω ναι, θα το κάνω και θα το έχω έτοιμο τότε. Ήταν δηλαδή πολύ προσωπικό αυτό. Και τώρα πηγαίνοντας λοιπόν, κάνοντας αυτό το βήμα στη Lego και σπάζοντας ας πούμε τα δικά μου τα όρια, έμαθα και από εκεί ότι μπορείς να το κάνεις και αυτό που απαιτείται πολλές φορές, που απαιτούν οι άλλοι από σένα, είναι πολύ λιγότερο από αυτό που φαντάζεσαι. Όχι από άποψη ποιότητας ή ουσίας, αλλά ότι είναι ρεαλιστικό. Ότι είναι κάτι το οποίο, ναι, όταν έχεις τις γνώσεις που αποκτάς και σαν επαγγελματίας, ας πούμε, και τα λοιπά, όντως μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή κάθε μέρα όντως να είναι πιο, να είσαι λίγο καλύτερος από ό,τι ήσουν την προηγούμενη. Νιώθω ότι και η πορεία σου μέχρι στιγμής και αυτό που μου περιγράφεις τώρα βασικά, είναι μια ίσως συνεχής διαδικασία καλώς εννοούμενης αμφισβήτησης των ορίων σου ή τι θεωρείς πιθανό ή επιτρεπτό να κάνεις και τι τελικά μπορείς όταν επιτρέψεις τον εαυτό σου και το λάθος και το να εξερευνήσεις κάτι που δεν περίμενες. Κάτι τέτοιο νιώθω ότι περιγράφεις. Ναι, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει εγώ από τον εαυτό μου. Ότι πρέπει να κάνεις, να έχεις το κουράγιο να κάνεις την αρχή και ειδικά σε πράγματα που δεν έχουν επιπτώσεις, είναι χαζό να κολλάμε. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που οι επιλογές έχουν επιπτώσεις και σοβαρές. Αλλά αν δεν έχουμε μάθει να παίρνουμε το ρίσκο σε πράγματα που δεν έχουν τις επιπτώσεις, τότε πώς θα μπορέσεις εκεί πέρα να πάρεις μια απόφαση ή να πεις ότι, όπα, πού πορεύομαι προς ένα σημείο που δεν με εκφράζει, δεν είμαι εγώ. Πρέπει να το αλλάξω. Αλλά θέλει και αυτό κουράγιο. Και πρέπει να έχεις μάθει, ας πούμε, να έχεις αυτό το κουράγιο να ξεπερνάς τα όρια σου. Λοιπόν, εύχομαι να έχεις πάντα αυτό το κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω κάνει. Και ναι, συνέχισε να δημιουργείς και να δημιουργηθείς και εσύ μέσα από όλο αυτό. Και εγώ προσπαθώ να, ξέρεις, όλα αυτά να βγαίνουν και όσο γίνεται, όποιος μπορεί να εμπνευστεί, όποιος μπορεί να θεωρήσει ότι πονά κάποιος που κάνει το όνειρό του. Τελικά και αυτοί που κάνουν τα όνειρά τους άνθρωποι είναι. Σαν εμάς, με λιγότερο ή περισσότερο ταλέντο, αλλά και πάλι θέλει δουλειά. Και υπάρχουν άνθρωποι που με τη δουλειά μπορούν να ξεπεράσουν αυτούς που έχουν ταλέντο.